Το τρίτο τμήμα του διοικητικού πρωτοδικείου Πατρών έκανε δεκτή την προσφυγή επιχείρησης κατά πράξης επιβολής προστίμου ύψους 21.601,08 ευρώ για απασχόληση δύο αδήλωτων ενασφάλιστων εργαζομένων. Την υπόθεση χειρίστηκε ο δικηγόρος Πατρών Άκης Βαβαρούτας, ο οποίος τόνισε ότι το δικαστήριο έκρινε πως δεν αναφερόταν στις πράξεις προστίμου ποια εργασία τελούσαν τα δύο άτομα στην επιχείρηση στην οποία επιβλήθηκε το βαρύτατο πρόστιμο. Συγκεκριμένα, οι φερόμενοι ως εργαζόμενοι και η εκτίμηση των ελεγκτικών οργάνων δεν συνεπικουρεί το από άλλα στοιχεία του φακέλου. Η ως άνω απόφαση ακυρώνει την πράξη επιβολής προστίμου κατά του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Όπως είπε ο γνωστός δικηγόρος, το πρόστιμο είχε επιβληθεί σε εστιατόριο με ζωντανή μουσική. Στους Θαμώνες διασκέδαζε με την παρέα της και η αδελφή της τραγουδίστριας, η οποία πάνω στο κέφι πήρε το μικρόφωνο για να πει ένα τραγούδι. Έλα όμως που εκείνη τη στιγμή μπήκε στο κατάστημα το συνεργείο του ελεγκτικού φορέα και εξέλαβε την Θαμώνα ως μέλος της μπάντας και ανασφάλιστη. Επίσης, το δεύτερο πρόστιμο αφορούσε και σε αυτή την περίπτωση άτομο που ήταν Θαμώνας και αποτυπώθηκε στην έκθεση διοικητικού ελέγχου ως μέλος της κουζίνας της επιχείρησης. Ο Άκης Βαβαρούτας τόνισε ότι τέτοια περιστατικά είναι συνηθισμένα στη διάρκεια ελέγχων και τις περισσότερες φορές τα πρόστιμα ανακαλούνται με απόφαση δικαστηρίου. Και είναι αυτό που συνέβη ειδικά για ένα χρονικό διάστημα περίπου 6-7 μηνών κατά κόρον. Δηλαδή, έβγαινε το αρμόδιο κλιμάκιο, έμπαινε σε ένα μαγαζί, έβλεπε έναν τον οποίο θεωρούσε με το δικό του κριτήριο ο ελεγκτής ότι εργαζόταν, του έλεγε εργάζεσαι, όχι δεν εργάζομαι, δώσ' μου τα στοιχεία σου, όχι εργάζεσαι, πάρε 10.000 πρόστιμο στο μαγαζί, 10.500. Και βλέπουμε τώρα να έχουμε επιχειρήσεις στην Πάτρα και όχι μόνο στην Πάτρα, που να έχουν 20 και 30.000 ευρώ πρόστιμο για υπαλλήλους που ποτέ δεν ήταν υπάλληλοι. Τώρα μεθαύριο ήταν να δικάσουμε, που προφανώς δεν θα γίνει, για επιχείρηση μεγάλη στην Άφπακτο. Του βεβαιώσαν ένα εργαζόμενο που ο άνθρωπος είναι ταξιτζής, δουλεύει ταξί και έπινε το ποτό του, γιατί ο ελεγκτής τον είχε δει πριν από 5 μήνες να δουλεύει σερβιτόρος. Άρα σου λέει συμπεραίνω ότι δουλεύει και σήμερα, χωρίς να τον βλέπει να απασχολείται πουθενά. Ήταν πάρα πολύ εύκολο να βεβαιώνουμε πρόστιμα. Και ξέρετε κάτι, κύριε Φραμή, όταν μιλάμε για πρόστιμα της τάξης των 10.000 και των 11.000 σε μια επιχείρηση. Είναι τρομερό. Δηλαδή, σε μια επιχείρηση τώρα στην Κυριακοστοπούλου να βεβαιώνει σε ένα μικρό εστιατόριο ένα πρόστιμο 22.000. Αυτό τελείωσε το μαγαζί, έκλεισε. Ναι. Ναι. Οπότε πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί και όπως έκρινε και η απόφαση αυτή, δεν αναφέρουν τα ελεγκτικά όργανα τι δουλειά συνελήφθησαν να κάνουν αυτοί οι δίθεν εργαζόμενοι. Το ότι λέω ότι είναι εργαζόμενος και βάζω πρόστιμο, με αυτό το σκεπτικό μπορεί να είναι οποιοδήποτε πελάτης εργαζόμενος και να βεβαιωθεί πρόστιμο. Θα πρέπει να υπάρχει μια ανάλυση ότι τον είδα να είναι στην κουζίνα, τον είδα να σερβίρει, τον είδα πίσω από τον μπαρ, τον είδα να κάνει κάτι. Δικαιώθηκαν πάντως, έτσι. Δικαιώθηκαν, ναι, ευτυχώς. Ευτυχώς. Άρα λοιπόν γλίτωσαν ένα πρόστιμο οι άνθρωποι αυτοί και όπως είπατε θα μπορούσαν να τους είχαν οδηγήσει σε λουκέτο στο μαγαζί τους. Έτσι είναι πολύ σημαντικό. Σε λουκέτο και ξέρετε το καλό είναι ενώ οι πρώτες αποφάσεις που άρχισαν να βγαίνουν σε αυτή τη διαδικασία ήταν χωρίς καμία αιτιολογία αρνητικές, δηλαδή δεν δικαίωναν τους εργοδότες. Πλέον το δικαστήριο για αυτούς ακριβώς τους λόγους έχει αρχίσει και βλέπει πιο ανοιχτά και πιο σωστά κατά την άποψή μου νομικά το θέμα αυτό και ζητάει παραπάνω πράγματα για να κρίνει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είπαν τα όργανα ότι εργάζεται, εργάζεται πραγματικά. Το ότι επειδή είναι στο μαγαζί και κάθεται σε μια καρέκλα έξω από την κουζίνα, έξω στο χώρο του μαγαζιού αλλά έξω από την κουζίνα, δεν τον κάνει αυτόματα εργαζόμενο στην κουζίνα. Μπορεί να πει ο καθένας στην τουαλέτα και να κάθεται σε μια καρέκλα εκεί δίπλα.